Ένας από αυτούς είναι και ο Φώτης Ζησιμόπουλος, φίλε Δημήτρη, ο οποίος πέτυχε κάτι πάρα πολύ εξαιρετικό και Για ιστορικό. Ναι. Κέρδισε το Σπάρταθλον, ένας ιστορικός αγώνας, όντως, με παράδοση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οποία παράδοση τιμούν οι άνθρωποι εκεί πέρα στην Σπάρτη, στο Αγρίνιο. Ο Φώτης είναι από το Αγρίνιο, ναι, και τον έχουμε στην παρέα μας να τον καλησπυρίσουμε και φυσικά να τον ευχαριστήσουμε που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα, Φώτη, γεια από σου, τη Θεσσαλονίκη. Φώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ο Φώτης από το Αγρίνιο, ναι, μιλήσαμε και χθες, ναι, πριν να βρέχει, Φώτη, ε. Ναι, ναι, έχει τώρα 3 μέρες πολύ βροχή. Σαν και εδώ. Καλό είναι όμως, χρειάζεται. Έτσι, να παρουσιάσουμε λίγο κάποια πράγματα από αυτόν τον άθλο που πέτυχε ο Φώτης. Κέρδισε το 31ο Σπάρταθλον με χρόνο 21 ώρες 57 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Έφτασε στο σημείο του τερματισμού το άγαλμα του Λεωνίδα στην Λακωνική πόλη λίγο πριν τις 5 το ξημέρωμα, φορώντας τους ώμους την ελληνική σημαία. Νομίζω είναι κάτι για το οποίο νιώθεις περήφανος, Φώτη, και ανατριχιάζεις ότι το σκέφτεσαι. Ναι, σωστά, εντάξει, για μένα ήταν από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω πετύχει, ήταν και μέσα στη χώρα μου, είναι ιστορικός αγώνας. Και το να τερματίζεις με την ελληνική σημαία στους ώμους, μόνο περηφάνεια μπορείς να νιώθεις, τίποτα άλλο. Είμαι πολύ τυχερός που το ζήσα. Το προσωνύμιο σου, Φώτη, είναι El Fantasmo, καλά το έψαξα? Ναι, παρατσούπι είναι, ναι. Από πού προέρχεται αυτό? Από διάφορα, έτσι. Είμαι λίγο σαν φάντασμα δύνατος, κινούμε και λίγο αθόρυβα στο δάσος, λίγο πολύ, λίγο απ' όλα. Ο Φώτης, ο οποίος χάρισε την νίκη στα ελληνικά χρώματα μετά από 23 χρόνια, έτσι έγινε ο τρίτος Έλληνας που καταφέρνει αντίστοιχο, ναι, κατόρθωμα, μετά τον θρυλικό Γιάννη Κούρο και τον Κώστα Ρέπο. Λογικά τους, ναι, γνωρίζεις, Φώτη, έχεις ψάξει την ιστορία παίρνοντας μέρος αυτόν τον αγώνα, έτσι? Ναι, όταν τρέχω έναν αγώνα σίγουρα ψάχνω την ιστορία, κοιτάζω τα ρεκόρ και μ' αρέσει για να κυνηγήσω τον αγώνα, ενθουσιάζομαι. Εντάξει, ο Γιάννης Κούρος είναι αθλητής φαινόμενο, έχει τρομερούς χρόνους στο Σπάρταθλο. Αλλά ήμουν τυχερός που κατάφερα, ήμουν καλά προπονημένος, κυνήγησα τον αγώνα και κατάφερα να πέσω κάτω από 22 ώρες που δεν έχει πέσει άλλος ξένος αθλητής. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Το κυνηγήσαμε μέχρι το τέλος. Το ακούμε και τρομάζουμε, δηλαδή, για τις πόσες ώρες έτρεξες. Πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι αυτός ο αθλητής είναι ρωμαλαίος, έτσι, πιο επίσημο τόνο. Να σημειώσουμε, Φώτη, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι το Σπάρταθλον, οι δρομείς ακολουθούν τη διαδρομή του αρχαίου ημεροδρόμου Φιλιππίδη, ο οποίος το 490 π.Χ. έτρεξε από την Αθήνα στη Σπάρτη για να ζητήσει την βοήθειά της απέναντι στον περσικό κίνδυνο. Αυτή την διαδρομή ακολουθείτε και εσείς. Λίγο πριν φτάσει στον τερματισμό, Φώτη, και είναι η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, αποθεώθηκες από τους συγκεντρωμένους πολίτες της Σπάρτης, οι οποίοι ξενύχτησαν περιμένοντας την άφηξή σου. Ένα σχόλιο και για αυτούς που σε περίμεναν 5 ώρες το ξημέρωμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έζησα πριν φτάσω στη Σπάρτη, περνώντας από τα χωριά. Ο κόσμος ήταν πολύ ενθουσιασμένος όταν έμαθαν ότι ο πρώτος είναι Έλληνας μετά από 23 χρόνια. Ήταν όλοι έξω, μεγάλος κόσμος, γιαγιάδες, παππούδες, μου έλεγαν να κερδίζεις, να πας στη Σπάρτη πρώτος. Και αλήθεια είναι ότι έπαιρνα κουράγιο, χτυπούσαν τις καμπάνες στα χωριά, μου προσφέραν φαγητό. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, γιατί είμαι αθλητής βουνού και δεν έχω συνηθίσει σε τέτοια υποδοχή όταν περνάω από κάποιο χωριό. Οπότε έπαιρνα συνέχεια τα πάνω μου, να το πω έτσι, και φτάνοντας στη Σπάρτη στο τέλος, ο κόσμος είχε κατενθουσιαστεί, ήταν έξω, οι συνάδελφοί μου ήταν με τα περιπολικά από πίσω μου. Ο κόσμος στα μπαλκόνια, στον τερματισμό είχε πάρα πολύ κόσμο για 5 ώρα το πρωί. Ήταν κάτι φοβερό. Σε γέννησε με τρομερή περηφάνεια, φαντάζομαι. Περηφάνεια, αυτοπεποίθηση, δηλαδή, ενέργεια. Ναι, ήταν κάτι τρομερό. Δεν είχα ξαναζήσει έτσι έντονα αγώνα, ναι, όπως το Σπάρταθλο. Mm-hmm. Οπότε, Φώτη, να μην σε ρωτήσουμε από πού αντλούσες δύναμη σε όλο τον αγώνα, ειδικά στον τερματισμό. Που... Σίγουρα ο κόσμος μου έδωσε, ναι, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Στα χωριά, κοιτάξτε, ο τερματισμός πλέον είχα φτάσει, ήξερα ότι τελειώνει ο άθλος αυτός το Σπάρταθλο. Οπότε, εντάξει, τον κόσμο τον χάρηκα πιο πολύ. Κατάφερα αυτό που ήθελα. Έβλεπα τον κόσμο πόσο πολύ το ζούσε μετά από 23 χρόνια. Γιατί η Σπάρτη τον έχει τον αγώνα, εντάξει, είναι αγώνας δικός της. Τον έχει πάρα πολύ ψηλά, να το πω έτσι. Κάθε πότε γίνεται, πάρα πολύ.
φώτιο εκεί πέρα ο συγκεκριμένος αγώνας? Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη, τέλειο Σεπτέμβρη, ναι. Εκτός από το 20 που είχε λόγω COVID. Πανδημία. Είναι ένα κίνητρο, ναι, να το ξανακάνεις ή επειδή το έκανες δεν υπάρχει διαδίψα, ας πούμε? Όχι, με άφησε το, συγκινήθηκα τόσο πολύ με τον αγώνα που συνήθως αν τρέχω έναν αγώνα ούλτρα δεν λέω θα το ξανατρέξω του χρόνου. Προσπαθώ να βρω κάτι άλλο σαν κίνητρο, αλλά το Σπάρταθλο σίγουρα είναι κάτι θα το ξανατρέξω. Αν δεν ξέρω του χρόνου, παραχρόνου, αλλά σίγουρα θα το ξανατρέξω. Το μόνο σίγουρο. Φώτη, είσαι ένας αθλητής πολύ εμπειρός, έχεις τρέξει όλη την Ελλάδα. Η μαγεία της φύσης, η δική σου φύση και άθληση, τι ήταν αυτό που σε οθούσε σε όλα αυτά τα χρόνια έτσι να δοκιμάσεις αντοχές σου σε τέτοιες μεγάλες αποστάσεις? Όταν ο Έλληνας βαριέται να πάει με τα πόδια μέχρι το περίπτερο και εσύ κάνεις όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Ναι, εγώ ξεκίνησα το 2017 το τρέξιμο, δεν είχα επαφή με το τρέξιμο, ήμουν αθλητής πυγμαχίας. Mm-hmm. Οπότε ξεκίνησα το τρέξιμο λόγω μιας μετάφρασης σε ένα ορεινό χωριό στην Αγιάσου που είχαμε πάρει και ξεκίνησα για πλάκα να τρέχω στο βουνό για να κάνω κάτι, γιατί είμαι άνθρωπος που θέλω να ασχολούμαι με κάτι. Μπήκα σε έναν αγώνα τοπικό μετά από παρότριση φίλων. Ενθουσιάστηκα, άρχισα να διαβάζω βιβλία για αθλητές υπεραποστάσεων. Έβλεπα τι βιώναν μέσα στους αγώνες, πώς ζούσαν τον αγώνα και είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η περιπέτεια και λέω θέλω να το ζήσω. Και έτσι για πλάκα ξεκίνησα. Δεν μπορώ να πω ότι το είχα στόχο να φτάσω μέχρι εδώ. Mm-hmm. Και να που τελικά όλα γίνουν. Τώρα έχω βάλει στόχους αγώνες. Κυνηγάω χρόνους και μ' αρέσει αυτό, ενθουσιάζομαι. Είμαι τυχερός που κάνω πρωταθλητισμό σε τέτοια ηλικία. Είναι σημαντικό για έναν αθλητή να έχει στόχους και όνειρα, Φώτη. Μιας που είπες ηλικία, πόσο είσαι, αν επιτρέπετε? 39. Ωραία. Και το λέω γιατί, όπως είπες, το 17 ξεκίνησες να τρέχεις, άρα κάποιος που είναι και 30 και 35 μπορεί να κυνηγήσει τα όνειρά του, έτσι? Παρότι σίγουρα, δεν είναι πιτσιρικάς, εντάξει. Ναι, σίγουρα εγώ είμαι το ζωντανό παράδειγμα. Αν το κυνηγήσει, ναι, και να μην φτάσει εκεί που θες, γιατί και εγώ έχω ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα, ποτέ δεν έφτασε σε τέτοιο σημείο. Mm. Τουλάχιστον θα το ζεις, είναι ένα ταξίδι θα έλεγα. Θα φτάσει μέχρι κάπου, θα το χαρείς και η ζωή συνεχίζεται. Μπορείς να αλλάξεις και να κάνεις κάτι άλλο. Εγώ και πυγμαχία έκανα, δεν ήμουν γνωστός να το πω έτσι. Mm-hmm. Με το τρέξιμο βρήκα, είχα χημεία και με τον προπονητή, μου άρεσε, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με το άθλημα. Και το κυνήγησα και παραπέρα. Οπότε το βασικό είναι να σηκωθείς να κάνεις κάτι. Σωστό. Ναι. Έχεις στερηθεί πράγματα, Φώτη, σε αυτά τα 4 χρόνια? Σίγουρα, προφανώς. Μόνο στερήσεις είμαι, αλλά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να βάζω δοκιμασίες στον εαυτό μου, έτσι, να στερούμε πράγματα, να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, είτε στη διατροφή είναι αυτό, είτε στη προπόνηση, πολλά χιλιόμετρα. Μ' αρέσει γενικά να δοκιμάζω πράγματα. Άρα για μένα είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Ναι. Η επόμενη ερώτηση είναι μέχρι πότε μπορεί σωματικά, έτσι από τη φύση του ανθρώπου, ο Φώτης να τρέχει σε αυτό πόσο το επίπεδο? Πιστεύεις και εσύ, μέχρι ποια ηλικία? Δεν ξέρω. Σίγουρα αν το κάνω μέχρι εκεί που να το χαίρομαι, να το πω έτσι, δεν ξέρω. Είναι ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Τώρα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, τα αγαπάω αυτό που κάνω και θέλω να το κυνηγήσω να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Σίγουρα αν φτάσω σε ένα σημείο και με κουράζει, δεν μπορώ με την καθημερινότητα μου, σίγουρα θα σταματήσω. Είναι φυσιολογικό, έτσι. Το να κάθεις να ταλαιπωρήσεις σε ένα άθλημα και να μην το αγαπάς, δεν νομίζω ότι θα σε βοηθήσει κάπου. Η προετοιμασία σταματάει ποτέ? Να φανταστώ τώρα, υπάρχει περίοδος αποθεραπείας μετά από τόσα χιλιόμετρα που έτρεξες, αλλά στη συνέχεια τι υπάρχει? Προετοιμάσεις ξεχωριστά για κάθε αγώνα ή κάνει συντηρητικά ένα τρεξιματάκι κάποιων χιλιόμετρων σε καθημερινή βάση για να κρατηθεί σε φόρμα? Εγώ κάνω, η αποθεραπεία μου είναι με η προπόνησή μου, δηλαδή και μετά το Σπάρταθλο την επόμενη μέρα πήγα έτρεξα, δεν κάτσα. Έτρεξα, περπάτησα μάλλον 2 χιλιόμετρα για τα πόδια. Τώρα έχω ξεκινήσει κανονικά τις προπονήσεις μου. Βέβαια δεν είναι έντονες προπονήσεις γιατί πρέπει να ξεκουραστεί το σώμα. Οπότε κάνω προπόνηση ποδήλατο, τρέξιμο καθημερινά. Και σιγά σιγά θα βάλουμε καινούριο στόχο αγώνα. Βέβαια οι προπονήσεις θα είναι βασισμένες πάνω στον αγώνα που θα τρέξουμε. Δεν γίνεται να τρέξεις άσφαλτο και να κάνεις προπονήσεις βουνό. Οπότε θα φτιάξουμε το προπονητικό πλάνο με βάση τον αγώνα και τα χιλιόμετρα που είναι να τρέξεις και το τερέν, έτσι. Ποιους έχεις δίπλα σου? Αυτό θα ρωτούσα. Ο προπονητής σου, ποιοι άλλοι
είναι... Ποιοι σε καθοδηγούν, έναν αθλητή τέτοιου επίπεδου, σίγουρα, τέτοιου είδους, για μεγάλες αποστάσεις, ποιος σε καθοδηγεί σε όλη αυτή την πορεία? Ο προπονητής μου, ο Δημήτρης ο Κασίμης, που είναι και από τη Θεσσαλονίκη, που έχουμε πολύ καλή χημεία. Λέμε λίγα πράγματα, με καταλαβαίνει τον λαό, τον καταλαβαίνω απόλυτα. Είμαι πιο πολύ άνθρωπος της δουλειάς, να δουλεύω πάνω σε αυτά που λέμε, παρά να κάνω ερωτήσεις πάρα πολλές. Αυτό που μου πει θα το κάνω και με το παραπάνω. Mm-hmm. Μετά έχουμε τη Λασπορτίβα που μας βοηθάει τώρα τόσα χρόνια με τους αγώνες στο εξωτερικό, με ρουχισμό και ό,τι χρειαζόμαστε από παπούτσια, και τα Extreme Stores, ο κομμάτι της τροφοδοσίας. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε κατάλαβες, Φώτη, ότι θα κερδίσεις τον αγώνα? Σε ποιο σημείο? Πιστεύω εκεί στο 195-200 είχα δυνάμεις, ήμουν πολύ καλά και έμαθα ότι ο δεύτερος έχει διαφορά κάπου μια μισή ώρα, είχαμε μια ώρα και κάτι διαφορά. Λέω εντάξει, είμαι πολύ καλά, γιατί όχι, θα τον κερδίσω τον αγώνα. Δεν υπήρχε κάτι να βλέπω ότι να με ανησυχεί. Το μόνο μετά που βάλαμε σαν στόχο με τον προπονητή ήταν μετά τα 200 χιλιόμετρα, αρχίσαμε να κυνηγάμε λίγο το χρόνο. Εκεί πέρα ήταν λίγο ρίσκο, γιατί μπορεί να κυνηγήσει το χρόνο, να έχει σίγουρα την πρώτη θέση, αλλά οι αγώνες σου ούλτερα είναι πολύ ρευστοί και μπορεί να χάσει τα πάντα. Να χάσει και την πρώτη θέση και τους χρόνους και όλα. Οπότε ήθελα να βρούμε μια ισορροπία, να μπορέσουμε να πέσουμε κάτω από 22 ώρες και να εξασφαλίσουμε και την πρώτη θέση. Έτσι. Και τα καταφέραμε. Για μια απόσταση, δεν ξέρω αν το σημειώσαμε και νωρίτερα, 246,8 χιλιόμετρα συνολικά που δίνει ο Φώτης και ναι, πήρε την πρώτη θέση. Φώτη, θεωρείς τον εαυτό σου πρότυπο έτσι για τα νεαρότερα παιδιά που σίγουρα βρέθηκαν παρέα με τους γονείς τους εκείνο το βράδυ που τερμάτισες στην πρώτη θέση του Σπάρταθλων, που τα περισσότερα παιδιά εν έτη 2021, σε μεγάλο ποσοστό, όχι όλα, έτσι να μην τα βάλουμε όλα στην ίδια δεξαμενή, βρίσκονται καθυλωμένα σε μια συσκευή, ενδεχομένως αδιαφορώντας για τις ευεργετικές ιδιότητες της φύσης και της άθλησης. Πρώτα απ' όλα εσύ το γνωρίζεις αυτό, για το πόσο ευεργετικές είναι. Σίγουρα, ναι, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να κινείται, να τρέχει, να κάνει πράγματα, έτσι είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρα η γενιά τώρα καινούργια που έρχεται, εμείς ζήσαμε και χωρίς τάμπλετ, χωρίς κινητά και έχουμε μια άλλη εικόνα. Η καινούργια γενιά που έρχεται είναι, θα έλεγα, κολλημένη στα κινητά και στα τάμπλετ όλη μέρα. Οπότε πρέπει να παρακινούμε τα παιδιά να κάνουν πράγματα, σίγουρα να βγαίνουν έξω, να παίζουν πάνω απ' όλα, να χαίρονται. Δεν θα κάνουν όλα τα παιδιά πρωταθλητισμό, αλλά πρέπει να κάνουν αθλητισμό, να κάνουν κάτι. Είμαστε της άποψης. Τώρα η λέξη πρότυπο είναι μεγάλη. Εγώ δεν μπορώ να πω αν είμαι πρότυπο. Εγώ κάνω αυτό που αγαπάω. Αν κάποιος θέλει να το ξεχωρίσει και να το πάρει σαν... να με έχει σαν πρότυπο ότι ξεκίνησα το 2017, τρέχω λίγα χρόνια και πέτυχα κάτι καλό, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω να πω κάτι αν είμαι πρότυπο, αν δεν είμαι. Δεν ξέρω. Αυτό το κρίνει ο κόσμος που βλέπει απ' έξω. Και είναι ιδιαίτερο, ειδικά σε αθλήματα που δεν τη χάνουν μεγάλης προβολής, είναι ακόμη πιο ρομαντική η κατάσταση, να το πω έτσι απλά, γιατί πραγματικά θέλεις και το κάνεις και δεν το κάνεις είτε για να πάρεις φήμη, είτε να πάρεις χρήματα. Τα πολλά χρήματα και τα λοιπά, αυτό, ναι, ναι. Το κάνεις για την ευχαρίστησή σου, για το σώμα σου, για την υγεία σου και όλα. Έτσι, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι δύσκολο, είναι άθλος, έτσι. Σίγουρα δεν τρέχει για τα λεφτά. Εντάξει, σίγουρα ναι, δεν τρέχει για τα λεφτά. Το κάνεις επειδή το αγαπάς. Mm-hmm. Πρέπει να το αγαπάς πραγματικά για να το κάνεις αυτό το άθλημα. Αλλιώς είναι τόσο επίπονο και τόσο δύσκολο, θέλει τόσο πολλές, δεν είναι μόνο το τέλος ο αγώνας, είναι τόσο πολλές ώρες οι προπονήσεις και απαιτητικές, που τι να πω, εντάξει, σε φτάνει τα ωριά σου. Αλλά σίγουρα πρέπει να τα αγαπάς, λεφτά δεν θα πάρεις από εδώ. Έτσι, με αυτό το στοιχείο της αγνότητας και της αγάπης θα αποχαιρετήσουμε τον Εντο Φώτη. Νομίζω μας κάλυψε στα πάντα. Να του πούμε για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια. Έτσι, και να μας δώσει αφορμές και στο μέλλον. Ακριβώς. Με τις νέες του επιτυχίες που πιστεύω θα έρθουν, γιατί βλέπω ότι μιλάμε και με ανυπομονησία για αυτά που θα έρθουν και με αγάπη για αυτό που κάνει. Έτσι, δεν το κάνει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά επειδή το γουστάρει. Και η πόρτα μας εδώ στο Λίμπερο είναι πάντα ανοιχτή για σένα, Φώτη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα, μακάρι να έρθουν και άλλες επιτυχίες και να τα ξαναπούμε. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα να έχεις. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για όλα. Γεια σας.